Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, 30 Ιανουαρίου είμαστε στις Πέτσες. Συνεχίζουμε την τροφοδοσία, ανοιχτή τροφοδοσία νούμερο 3. Θέλω να πω για ένα φίλο που μου έστειλε από τη Ρόδο, που το αφιερώνω αυτό το βίντεο, μου είπε ότι έχει παραφιάδες, ότι έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να του δείξω πώς μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικών μεγεθών μελίσια στον ίδιο χώρο και να έχουμε ταυτόχρονα την ανοιχτή τροφοδοσία. Έτσι, αυτό μπορεί να γίνει. Καταρχάς εδώ είναι το βαρέλι και από εκεί οι μέλισσες παίρνουν ό,τι έχουν να πάρουν. Επίσης, πάμε να δούμε τώρα τα μελίσια. Έλα, θέλω να πω για τους φίλους. Ένα παιδί, ο Γιάννης ο Αγιάννης, μου έγραψε ένα σχόλιο ότι πρέπει να είμαστε με τους μελισσοκόμους, να υπάρχει συναδελφικότητα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό έχω φέρει και τον Αργύρη μαζί μου, ο οποίος Αργύρης είναι μελισσοκόμος εδώ. Έχει τα μελίσια του και αυτός εδώ στις Πέτσες μαζί. Μαζί τα περνάμε όλα. Μαζί κλαίμε όταν έχει χαλάζει, μαζί γελάμε όταν τριγάμε. Εγώ φέρνω τις τροφοδοσίες από την Αθήνα. Ο Αργύρης κοιτάει τα μελίσια αν κάτι είναι στραβό. Τέλος πάντων, πάμε λίγο από εδώ. Αργύρη, θες να πεις την άποψή σου για την ανοιχτή τροφοδοσία, πώς έχει δουλέψει? Κάτσε λίγο από εκεί για να μην βαρέει ο ήλιος κόντρα. Στην περιοχή που είμαστε εδώ πέρα έχω ένα μελισσοκομείο στατικό. Ένα από τα μελισσοκομεία. Είναι πολύ δίπλα. Από στο ένα χιλιόμετρο, μπορεί και με 800 μέτρα, είναι δίπλα το μελισσοκομείο. Με την ανοιχτή τροφοδοσία είδα ότι τα μελίσια και τα μικρά και τα μεγάλα ξεκίνησαν τον ίδιο τρόπο να ξεκινούν να κάνουν τις δουλειές. Επίσης ανοίξανε και γόνους. Βέβαια, πάντα την εποχή είχαμε ένα γόνο, αλλά τώρα βλέπουμε κάτι παραπάνω. Ξεκινάει η Βασίλισσα, αναπτύσσει όσο μπορεί, ανοίγει τη γονοφολιά της σε ένα, σε δύο, σε τρία πλαίσια. Ανάλογα τη δυναμικότητα που έχει το κάθε μελίσι. Ισχυρίζομαι καλά ότι αυτή η τεχνική είναι πάρα πολύ καλή. Εφόσον είσαι σε συνεννόηση με τους άλλους. Εφόσον πάντα έχουμε μιλήσει ότι φίλε, θα κάνω αυτό γιατί βοηθάει. Πάμε ναι, όλοι μαζί, τον ίδιο αγώνα να τα καταφέρουμε και πάμε να το αποδείξουμε και τώρα. Εκεί. Λοιπόν, έλα να δούμε, έλα να ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μελισσάκι που το κόψαμε Νοέμβριο. Όσο και αν σας φανεί αστείο, το κόψαμε Νοέμβριο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το μελισσάκι είναι τεσσαράκι. Γόνο στο ακριανό. Δεύτερο, ανοίγει τώρα δηλαδή. Το βλέπετε ότι αρχίζει και ανοίγει το μελίσι. Τρίτο. Καλό. Μικρό μελισσάκι. Και σκεφτείτε ότι και η μέλισσα είναι έξω αυτή τη στιγμή, έτσι. Και εδώ γεννάει. Εδώ έχει γύρες. Αστάει λίγο. Αυτό είναι ένα τεσσαράκι. Κλείστε. Να δούμε και εδώ τι έχουμε. Κάτσε να δω λίγο. Ένα τριαράκι. Για να δούμε ένα τριαράκι. Δίπλα του. Αυτά τα κόψαμε, σας ξαναλέω, Νοέμβριο. Για να δούμε το τριαράκι. Μελάκι. Αυτό είναι ρίκι που έχει κρατήσει και το έχουμε αφήσει εμείς. Πού θα βρεις γόνο Ιανουάριο, τέτοια εποχή? Τα γεμάνα. Ψάχνει να γεννήσει. Πού θα βρεις αυτό το γόνο? Τριαράκι, έτσι. Και αυτό γεννημένο. Λοιπόν, κλείστο από εδώ, Αργυρί. Πάμε να δούμε και κάποια πιο μεγάλα. Έλα, πάμε μαζί. Ελάτε παιδιά, να δούμε και πώς είναι η απόδοση σε ένα πιο μεγάλο μελίσι. Έτσι. Ας δούμε εδώ. Κάτσε από εκεί για να είναι ο ήλιος, ε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πενταράκι. Ανεβαίνουμε λίγο.
Εδώ πάντα κρατάμε τα μικρά μας μελίσια. Τα μεγάλα δεν τα έχουμε εδώ. Τα μικρά φτιάχνουμε εδώ γιατί είναι καλύτερο το κλίμα. Μελάκι. Ασφάλεια. Γιατί στη μελισσοκομεία πρέπει το μελίσι να νιώθει ασφάλεια, έτσι. Εδώ έχει αρχίσει και γεννάει. Το βλέπετε, να το τεινάξω. Όχι, μην τεινάξεις. Λίγο. Όχι. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ο γόνος. Φαίνεται. Ωραία. Ένα λοιπόν. Πολύ ωραίος. Φαίνεται εδώ. Φυσικά. Δύο. Φαίνεται και η Βασίλισσα. Ψάρνει. Μικρούλα, καινούρια. Τρία. Ε. Αυτός ο γονός θα σκάσει σε λίγο. Και όταν θα σκάσει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Γύρες, το βλέπετε ότι είναι γεμάτο γύρες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα από ένα πενταράκι. Α, δούμε και ένα παράδειγμα από ένα πιο μεγάλο. Για κλείστε. Εδώ, δίπλα. Οπότε έχουμε σε ένα μελισσοκομείο 3, 4 και 9 τελάρα. Για να δούμε το 9. Πώς συμπεριφέρεται. Στο φελιζόλι μέλισσα έχει ανοιχτεί πια. Είναι έξω, κάπνισε το λίγο. Δεν είναι παγωμένα, έχει σπάσει η μέλισσα. Μελάκι. Όπως είπα, είναι για το φίλο μου από τη Ρόδο. Και για το Γιάννη, τον Αγιάννη, για τη συναδελφικότητα. Δύο μελάκια. Τρίτο, με γύρες μέσα. Πληθυσμό, ok. Και πάμε τώρα. Γόνος. Ένα. Και ανοίγει. Δεύτερος. Και ανοίγει. Επόμενο. Τρία. Έτσι. Τρίτο. Ανοίγει τέταρτο τελάρο. Έτσι. Εγώ αυτά σας τα λέω, δεν θέλω να σας πείσω κάντε ή μην το κάνετε. Σας έχω πει από την αρχή. Εγώ παρουσιάζω τη δικιά μου μέθοδο, τη δικιά μου θεωρία και κανείς δεν υποχρεωμένος να την ακολουθήσει αυτή. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος. Κάθε μελισσοκόμος κάνει ό,τι θέλει. Αν τα κάνει καλά θα πάρει περισσότερα μέλια, αν δεν τα κάνει καλά θα πάρει λιγότερα ή τίποτα. Ποτέ δεν σας είπα ότι κάντε το και δεν θα σας το πω ποτέ. Σας δείχνω τη δικιά μου μέθοδο και όποιος θέλει την ακολουθεί. Όποιος δεν θέλει ελεύθερος είναι, αλλά τουλάχιστον από αυτό το μέσο μπορούμε όλοι να μάθουμε κάτι. Και εγώ θα μάθω από εσάς και εσείς θα μάθετε από μένα. Οπότε θα είμαστε κερδισμένοι όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είδατε άλλο ένα βίντεο. Ήτανε το τρίτο μέρος της ανοιχτής τροφοδοσίας. Νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε άλλο ένα για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάμε στο επόμενο βήμα. Αργύρη, χαιρέτησε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλά μέλια. Να είστε καλά. Γεια σας.